Καλησπέρα, καλό βράδυ και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή που έχουμε τη χαρά να είμαστε μαζί με την Άννα Βύση. Είναι η διπλή χαρά γιατί βλέπω ότι έχεις και ρούχα. Ξέρεις, είχαμε προβληματιστεί για το θέμα αυτό. Είχα πει ότι έχεις μείνει χωρίς ρούχα. Ναι, ναι. Και με λέω τώρα... Τα πήρα όλα πίσω. Ναι, θέλω να πω όλα. Πώς θα το θεωρούμε γενικά. Να χειλώ, να μιλήσουμε με το μάνατζερ, μην την προσβάλλουμε. Αν έχει κανένα σετ, ας πούμε, να βανίσουμε από το εδώ, από το εκεί. Αλλά χάρηκα πολύ που εξαιρετικά σου. Μπράβο, Άννα. Μπράβο, μπράβο. Ήταν ωραία που τα χάσα όμως, όλα ξαφνικά. Ήταν τρομερό. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ έλειπες εκείνη την εποχή. Ναι, έλειπα. Για μας ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχόλησε όλο τον τύπο. Τουλάχιστον κανένα τρίμηνο. Πού είναι τα ρούχα της Άννας, γιατί φύγανε, αν τα πήραν όλα. Ακόμα και τα λείπω, φροντίζω να έχετε κάτι να πει. Δεν γίνεται. Όταν λείπεις σίγουρα, αλλά και μόλις γυρίζεις, παιδί μου, έγινε ο χαμός. Πήγες προχθές αυτά τα βραδιά των τρελών. Ξέρετε τα λένε, μάντα εγώ. Γιατί τα λένε, αν τα μάντα. Όχι από το κανάλι. Τα βραδιά των τρελών. Πήγες και αμέσως άρχισε το σούσουρο. Δηλαδή με το που επανήλθες, τα πράγματα γίνανε πιο φυσιολογικά στη ζωή μας. Μέχρι που άκουσα και το φοβερό ότι αφού μιλήσαμε με την Δέσποινα που είχαμε την κόντρα, υποτίθεται, και που δεν την είχα γνωρίσει και ποτέ την κοπέλα, και το είπα και ακούστηκε λίγο, σου λέει τι μας λέει τώρα. Και όντως δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ και γνωριστήκαμε την προηγούμενη. Καλά, πώς έγινε να γνωριστείτε ποτέ? Άκου να σου πω και μου λένε, εγώ έχω γνωρίσει, δεν έχουμε κόντρα ρε παιδιά. Όχι, λέει να έχετε κόντρα. Λέει γιατί να έχουμε κόντρα, να λέτε ψέματα, λέω ότι έχετε κόντρα, γιατί δεν έχουμε... Είναι λέει ενδιαφέρον το θέμα, να έχετε κόντρα. Πώς φαίνεται από κοντά η... Μια χαρά. Ακίνη μου κάνει ένα φοβερό κομπλιμέντο. Μου λέει, με κοίταξε πολύ γλυκά και μου κρυκέσαι πολύ όμορφη από κοντά. Μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας μύθος, ας πούμε, μια σύγκρουσης, ο οποίος σου χαρτάει σε εγώ κάποια χρόνια και τελικά να μην είχατε την ευκαιρία να γνωριστείτε ποτέ. Ή την ατυχία, ας πούμε. Κοίτα, βρεθήκαμε σε κάποια μέρη, αλλά... και μου είπε και όλα ότι κάποια στιγμή ήθελε να έρθει να μου μιλήσει, αλλά κάπως ήταν, δεν θυμάμαι, δεν την αφήναμε, δεν θυμάμαι, κάτι είπε. Τραβήκε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ήταν να σου πω κάτι, Θεέ μου, σε βάζουν λίγο και παρατρεχάμενοι να αισθάνεσαι κάπως. Έτσι. Και πιστεύω ότι από τη μεριά της έχει συμβεί αυτό. Ναι. Ενώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ τώρα έχω θέμα. Εγώ θα πάω ειδικά τις γυναίκες. Και τις γυναίκες τραγουδίστρες. Ναι, αυτό μην το συνεχίζει ότι αγαπάς τις γυναίκες, γιατί αρχίζει να γίνεται μια μικρή παρανόηση για τον άνθρωπο. Παντρεύω γυναίκες, είπα και το εννοώ. Ναι, παντρεύω τώρα. Δύο πολύ αγαπημένες μου φίλες. Πέρα από τα ονόματά τους, όπου τις παίρνω τηλέφωνο στη Νέα Υόρκη είναι και εδώ, παιδιά, έχει γίνει θέμα ο γάμος σας. Πού θα τους παντρέψεις? Εκεί που επιτρέπεται. Διαλέγουν το Ρίτζα, Μέγα θα πάμε, ή Las Vegas όμως δεν πιάνει ο γάμος. Δεν πιάνει. Άμα σου πουλήσανε παραμύθι για Las Vegas. Έχω παντρευτεί και εγώ πολλές φορές στο Las Vegas. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί? Όσες φορές πάω παντρεύομαι. Όντως έχεις παντρευτεί ο Las Vegas? Ναι, σε αυτά τα Elvis Presley, ξέρεις, Chappell. Έχεις παντρευτεί χαβαλέ. Με άντρες ή με γυναίκες? Τώρα θα πάω με γυναίκα. Μπράβο ρε φιάρα. Ποιος ήταν, αλλά τώρα... Την ημέρα που θα παντρεύσω τις άλλες, λέω να βρω κι εγώ μία. Κοίτα, αν είναι με γυναίκα να το κάνουμε σοβαρά, όχι στο Las Vegas. Αφού δεν πιάνει, εντάξει, ακόμα δεν έχω αισθανθεί αυτό. Μόλις αισθανθώ όμως, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω θέμα. Έχω την εντύπωση ότι ο δεσμός με μια γυναίκα όμως μπορεί να είναι και πιο τελικά τίμιος και ωραίος. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Άννα Βύση, η οποία σκέφτεται να το γυρίσει. Μπράβο, Άννα μου. Δεν είπα ότι σκέφτομαι να το γυρίσω. Είπα ότι ωραία θα ήταν τελικά να το γύριζα. Ναι, όταν λες ωραία να το γύριζες, μήπως έχεις επηρεαστεί επειδή βλέπεις πολύ σε Sex and the City και τα... με τις φιλίες που έχεις κάνει και τα σχετικά. Γιατί έχει, έχει ομοφιλοφιλικά. Έχει βάλει και... Κάτι τέσσερις. Πες αμάνθα. Η Σαμάθα έχει κάνει μία τέσσερα μου φιλοφιλικά και κάποια στιγμή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι... Εγώ μιλάω τώρα για να το σκεφτεί σοβαρά, ας πούμε, να δεσμό κανονικά με γυναίκα. Εγώ πάντα ήθελα να φωνάω δεσμό με λεσβία. Είναι σοβαρά, αλλά δεν ξέρω γιατί, δεν μου καθόταν καμία. Όλο straight. Εγώ πάλι καθόλου με ομοφιλόφιλους. Ναι, να σου πω, μέχρι τώρα πώς θα έχεις πάει με, αυτό το, με αυτή την κατηγορία, ας πούμε, τη σεξουαλική. Πιο συγκεκριμένα. Ενώ στην πέφτανα γενικά γυναίκες στη ζωή σου, ας πούμε. Μια φορά θα ξεχάσω, με έφερε τόσο πολύ σε άσχημη θέση μια γυναίκα. Έχει ανέβει στη σκηνή, στο Βοτανικό μου συνέβη. Μου χόρευε εκεί, τραγούδαγα τα λαϊκά, ας πούμε. Γι' αυτό λυκνιζότανε και έρχονταν σε αυτή και μου έλεγε θα σου κάνω αυτό και θα σου κάνω το άλλο και θα σου κάνω εκεί. Πάνω στη σκηνή. Ναι. Καλά, δεν υπάρχει σεβασμό στον καλλιτέχνη. Ποιο δεν βάζει να γάμουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάμε ότι. Αναρωτήθηκα, λέω γιατί δεν μπορώ να την κοιτάξω και να την βρω με μια τέτοια κούκλα, ας πούμε. Ναι. Τι είναι αυτό που με τραβάει σε έναν άσχημο άντρα τελικά, που, δεν που με ταλαιπωρεί. Δεν σου δεν είχες τέτοιους. Είχα και άσχημους, με προσωπικότητες. Δεν με γυρίζεις το θέμα αυτό, γιατί θα με γυρίζει μετά ο Καρβέλα. Δεν μιλάω για τον Καρβέλα. Εσύ έλειπες. Καρβέλα ήταν κούκλος. Ήταν κούκλος που προσωπικότητα. Όταν γνώρισα τον Καρβέλα είχε αυτό το κοκοράκι, το ωραίο, το rock and roll, το 70's, μαλλί εδώ πίσω αυτά. Όμως τα παιδιά ήταν ο Καρβέλα. Ναι, και... Εντάξει, και ο Καρβέλας ακόμα, δηλαδή αν ήθελε θα μπορούσε να ήταν ωραίος, διότι άρα έχει παχύνει λίγο, εντάξει.
Αυτό είναι ψοχαλάει πάνω. Κοίτα, ο Καβέρα είναι από του τύπου σαν τον Keith Richards, ας πούμε, σαν τον Mick Jagger, που είναι εντάξει, δεν είναι η ρητίδα τώρα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ιστορική μορφή. Που είναι σεξι, είναι σεξι για το μυαλό του. Είναι σεξι το παίζουν. Παρακαλώ, μιλάτε κατά καιρούς. Ορίστε. Μιλάτε κατά καιρούς. Δεν είχαμε να σου πω τα προσωπικά μου τώρα. Μιλάμε, ναι. Πλατωνικά. Πώ το λένε. Μεταφορικά. Καλά, κουράγιο. Γιατί ήθελα να σε παρακαλέσω να μας ολαβήσεις να μην με πυροβολήσει. Για κάποιο λόγο 3-4 χρόνια τώρα με απειλεί ότι θα με πυροβολήσει. Τι, δεν νομίζω. Κοιτά μας εδώ, πυροβολημένος. Πήρε σοβαρά λίγο κάτι που είχες κάνει. Ναι, αυτό. Για προς στιγμή. Αλλά μετά λέει εντάξει, σιγά τώρα. Αν είναι δυνατόν. Και κάτι που έκανε αυτός που πήρε. Και εμένα μου κάνατε κάτι για να το πήρα σοβαρά. Τι να κάνω, θα ασχολούμαι τώρα με κάθε δημοσιογράφο τι λέει. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Αφού το ξέρεις. Εσύ δεν έχεις χρόνο για εμάς, αλλά έχουμε εμείς χρόνο. Δεν είπα ότι έχω χρόνο για εσά. Έχω χρόνο για έναν από τους δημοσιογράφους σας. Έχετε πολλούς που απασχολείτε. Έχουμε, ναι, όχι. Το πρόβλημά του δεν το γνωρίζω. Ήθελα να ρωτήσω μόνο τι σημαίνει αμφισεξουαλική, που είπε τη φιλενάδα μου την Πατρίσσα Φίλ. Θα σε ρωτήσω, μου φαίνεται και αυτή, γιατί την... Ναι, νομίζω αμφισεξουαλική σημαίνει αυτή που βάγει με τους δύο, νομίζω. Α, έπεσε έξω. Τι άλλο είναι. Θα ρωτήσει την ίδια. Τι σημαίνει. Θα ρωτήσει την ίδια. Να σου πω, προχτές στα βραβεία τα ΜΑΤ, είδα ψηφιασμό, ας πούμε, που δείχνει ότι ο κόσμος χάρηκε πάρα πολύ που σε ξανά είδε εδώ. Ναι, ήταν και το Fanatics εκεί. Το Fanatics είναι το... Η δική μου. Είναι το κλαμπ. Okay. Εσύ πόσο καιρό είχε ξανά. Θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Εγώ δεν νιώθω ότι έλειπα ποτέ. Τι δεν νιώθω ότι έλειπες, εμείς νιώθω έλειπα από τις πίστες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το σπίτι μου είναι εδώ. Όπου και όπου είμαι. Σπίτι το έχεις. Βέβαια το έχω. Α, πάλι καλά. Έχεις που να μείνεις. Θες να θυμηθώ. Το πήρα πίσω και αυτό. Το πήρες. Το έχω. Έχω ένα σπίτι και εγώ. Μετά από τόσα χρόνια δουλειά έχω και ένα σπίτι. Όταν ένιωθες τώρα, γιατί αυτή η ιστορία ότι μου πήραν το σπίτι, διάβαζες εδώ στην Ελλάδα, ότι μου πήραν τα ρούχα κτλ. Τι, δηλαδή τι αισθανόσουν, το πήρες στην πλάκα. Τίποτα, ήμουν τόσο αλλού, έκανα τόσο άλλα πράγματα και έλεγα εντάξει, για να μου δίνει ο Θεός κάτι άλλο εδώ, πρέπει να μου πάρουν κάτι άλλο εκεί. Είμαι και δεν έχω τέτοια εγώ κολλήματα. Και λέω κάτσε, να δω, μου αρέσει όλο αυτό. Και έπεισε να τον εαυτό μου, εγώ δεν είμαι material girl και θα τα ξαναπάρω και αυτό και δεν πειράζει τίποτα. Με παίρνει η Σοφία απ' την άλλη, μου λέει μαμά τα Gucci, ούτε σε μένα δεν τα έδινες. Και τα έχουν πάρει όλοι αυτοί, πήγα στο σπίτι και αυτά, ηρέμησα αγάπη μου, τους λέω εντάξει. Και είναι μια Σοφία, διαδικασία, θα τα πάρουμε πίσω. Η Σοφία ήταν εκεί όταν έγινε διάφοδος. Όχι. Α. Δεν ήταν. Γιατί αν ήταν θα έπρεπε να ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Σοβαρά κοινά. Και είδε να γίνεται αυτή η επιδρομή. Όχι, δεν το είδε. Δεν το είδε. Το είδε ένα άλλο κορίτσι που είναι χρόνια μαζί μου και στεναχωρέθηκε πολύ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Επειδή έχω, πώς το λένε, sense of humor, που λένε, το αντιμετώπισα, αλλά δεν έχω κλάψει αυτό το πράγμα με την έννοια Παναγιά μου, τα ρούχα μου, τα χάσα. Έλεγα, γιατί άφησα να μου συμβεί αυτή η βλακεία. Και εντάξει, ήταν δικηγόρων. Και τα πλήρωσα εγώ. Και όταν δικαιώθηκες, πώς τα επέστρεψαν σε καλή κατάσταση. Όπως τα είχαμε, δεν τα άνοιξαν και ποτέ. Ένας βλάκας είχε πει στο σπίτι μου και κοίταγε τα Σανέλ και έλεγε τα κουρέλια, ας πούμε, τα vintage. Και τα ονόμαζε. Κάπου είχε και πλάκα όλο αυτό, κάπου ήταν και χυδαίο, κάπου ήταν. Τώρα λίγο. Ήταν μάθημα πάντως και για μένα ακόμα. Εντάξει. Και στην άλλη φορά προσέχω να μην μου συμβεί. Να μην βλέγεις. Ναι. Αλήθεια μας προσέχεις. Δεν αφήνεις, ας πούμε. Τι. Προσέχεις. Προσέχω εκεί που, όσο που δεν μου χαλάει τη ζωή μου. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω να ζω. Μου αρέσει να ζω. Και το λάθος είναι ζωή και θέλω να μου συμβαίνει. Δεν είμαι άνθρωπος κομιλφό, ούτε αποστηρωμένη. Αυτό δεν το ποτέ κάνεις. Το μόνο για το οποίο δεν σε κατηγορεί. Ναι, δηλαδή δεν φοβάμαι να βγω να σου πω ότι παντρεύω τα κορίτσια και να κάνουμε και πλάκα γύρω από αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Δεν πουλάω κάτι ψεύτικο, δεν την διαφημίζω, δεν βγήκα να κάνω την γκέι φίλη, το φίλη των γκέι επειδή θα με αγοράζουν οι γκέι, ας πούμε, όχι. Πάντα είχα φίλους ομοφιλόφιλους και πάντα έχω ανοιχτά αυτιά και μάτια και ψυχή. Και δεν μου λες να κάνουμε και προγραμμίο συμφωνητικό. Έλα, δεν δέχομαι το είναι. Γιατί. Δεν μ' αρέσει. Έχω συνέστημα. Έχω συνέστημα με αυτά τα κορίτσια. Και αγαπιούνται πολύ και τις γουστάρω. Και γουστάρω γενικά για να βγουν να αγαπιούνται οι άνθρωποι. Πολύ. Τώρα δεν με πιάνεις εκεί με τίποτα. Θα κλάψω, σταμάτα. Κλάψε λίγο. Θέλω να σε δω να κλάψω για τους γυρίτες.